Ο πρώτος φιλοξενούμενος για σήμερα είναι ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία και εκτελεστικός διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Καλημέρα, κύριε Λουκόπουλε. Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Σεραχίνη, καλημέρα στους ακρατές. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά, αλλά μια χρονιά που έχει ξεκινήσει και έχουν μαζευτεί πολλά. Όντως μαζευτήκανε πάρα πολλά, ναι. Και έχουν μαζευτεί πολλά με φόντο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και θέλω να ξεκινήσω, γιατί έχετε αρθρογραφεί στο τελευταίο διάστημα και εκτεταμένα μάλιστα, με αυτή την ιστορία του τι συμβαίνει στα ανατολικά σύνορα της χώρας σε σχέση με το γεγονός ότι στείλαμε τα απαρχαιωμένα, όπως είπαμε, ρωσικά συστήματα στην Ουκρανία για να παραλάβουμε αυθορή και παραχρήμα. Αυτό ήταν η αρχική δήλωση, τα εξελιγμένα, τα γερμανικά, τα Marder, τα πιο εξελιγμένα. Τώρα πληροφορούμαστε ότι κάπου σκαλώνει η δουλειά. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να κάνω μία διευκρίνηση. Βεβαίως. Ναι, μεν πεπαλαιωμένα, αλλά κάλυπταν συγκεκριμένες επιχειρησιακές ανάγκες στα νησιά. Μιλάω για τα ρωσικής κατασκευής BMP-1 ή BMP-1. Και μην τα θεωρήσουμε και εξελιγμένα, βέβαια, τα Marder, γιατί πρέπει να το ισορροπήσουμε. Είναι του 70, του 80, αλλά και κάποια εξυγχρονισμένα. Άρα λοιπόν, για να το τοποθετήσω τι είναι, γιατί αφενός μεν απαξιώθηκαν πάρα πολύ, αφετέρου ναι μεν θεοποιήθηκαν τα άλλα, και επειδή είμαστε και ένας λαός της υπερβολής, ξέρετε, κινηθήκαμε ως εκκρεμές μεταξύ αυτών των δύο. Πάμε τώρα στην ουσία του ερωτήματός σας, ότι αυτά τα, νομίζω 40 αν δεν κάνω λάθος, έτσι, τεθωρακισμένα οχήματα που μεταφέρουν με ασφάλεια και προστασία ομάδες πεζικού, λείπουν. Αυτό είναι το αντικείμενο. Αυτό είναι το θέμα μας. Λείπουν. Πότε θα καλυφθούν, άγνωστο. Καλύπτονται στα νησιά οι ανάγκες? Ακόμα όχι. Πού θα πηγαίνανε τα Marder? Τα Marder, αυτά για τα οποία γίνεται η κουβέντα, τα οποία είναι τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, και να κάνω μια διευκρίνηση, σε αυτό επιβιβάζεται πεζικό και μπορεί να μάχεται και επ' αυτού. Κλείνω την παρένθεση, θα πηγαίνουν στον υπηρετικό χώρο. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουν πάει. Νομίζω έχει έρθει ένας μικρός αριθμός, ίσως το 1/3 από αυτά, και από ό,τι διαβάσαμε, αν εννοείται αυτό, θα αργήσουν ακόμα, διότι η γερμανική κυβέρνηση έδωσε προτεραιότητα στο να μεταφερθούν αυτά, γιατί δεν είναι απεριόριστος ο αριθμός τους, και να παρασχεθούν στην Ουκρανία. Εκεί βρισκόμαστε τώρα και αυτό θα μπορούσαν να μας το πούνε καλύτερα. Η γνώμη μου είναι όμως ότι λείπουν αυτά και πρέπει να έρθουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας που έχει υπογραφεί από τον ελληνικό στρατό. Μισό λεπτό, κύριε Λουκόπουλε. Καταρχάς, καλά κάνατε και κάνατε διευκρίνηση. Εγώ είπα την επίσημη εκδοχή των πεπαλαιωμένων, δεν είπα ότι το συμμερίζομαι, ρωσικών. Ναι, ναι. Ωστόσο, χρονοδιάγραμμα έχετε δει? Γιατί ξέρω ότι καταγίνεστε με αυτά τα ζητήματα. Είχε τεθεί, μιλούσανε, και μάλιστα η μεγαλύτερη πίεση η οποία είχε δοθεί ήταν να έρθουν τουλάχιστον 6 για να παρουσιαστούν στην παρέλαση. Να τα πούμε αυτά, γιατί έπρεπε να φανούν για την παρέλαση. Μάλιστα. Και να πούμε ότι ήταν αυτό το υπερόπλο. Ξαναλέω, δεν είναι το υπερόπλο, χρειαζόμαστε, καλύπτει συγκεκριμένη επιχειρησιακή ανάγκη όπως σας την περιέγραψα. Και από εκεί και πέρα. Είχε υποθεί όμως ότι θα καλυφθεί γρήγορα. Από ό,τι θυμάμαι, ήταν σταδιακές, οι οποίες μέσα στο πρώτο τρίμηνο, νομίζω, του 2023. Το λέω βέβαια με επιφύλαξη αυτό, γιατί δεν έχω μπροστά μου την τότε ανακοίνωση. Και επιτρέψτε μου να το πω με επιφύλαξη. Είχε πει ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η παράδοση των 40 τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης Marder. Δεν θα μείνω εκεί, αλλά θέλω να απαντήσετε στο Γιάννη που λέει ότι είναι νησιώτης στη Σάμο. Πρακτικά, λέει, κύριε Λουκόπουλε, στρατηγέ μου, έτσι γράφει εδώ, αυτή τη στιγμή υπολοιπόμαστε λοιπόν σε συστήματα στα νησιά. Δεν θα ήθελα να πω στον αγαπητό φίλο Γιάννη ότι και υπολοιπόμαστε, για να το βάλω. Ξέρετε, πάντα προσέχω και μετράω μέχρι το τελευταίο κόμμα στην διατύπωσή μου. Ότι είναι, ότι υπολοιπόμεθα. Όμως, αν είναι, παραδείγματος χάρη, τα 10 τα οποία λείπουν από τη Σάμο, σαφώς, και τα μας ακούνε βέβαια τώρα και οι αντίπαλοι μας, σαφώς και υπάρχει ένα πρόβλημα
στο τάγμα το οποίο ελείπει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα μπορούσα όμως να το πω ότι υπολοιπόμαστε ή δεν μπορεί η διοίκηση, αν χρειαστεί, να κάνει αυτό που πρέπει. Μάλιστα. Τώρα, ο Νίκος από το Λονδίνο λέει καλημέρα και καλή χρονιά. Διαβάζω στους σημερινούς, τους έχει γρήγορα μπροστά του, Financial Times, ότι οι ειδικοί πιστεύουν πως τα tanks Leopard 2 είναι καλύτερα για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι υπάρχουν 13 χώρες με αυτά στην Ευρώπη. Δεν πιστεύω, λέει, κύριε Λουκόπουλε, να μας κάτσει και τέτοια αίτηση. Και εγώ νομίζω όχι. Η όλη ιστορία με τα άρματα Leopard, νομίζω είδατε ένα χθεσινό άρθρο που είπα τι χρειάζεται η Ουκρανία ως βασική προϋπόθεση για να νικήσει. Ήταν βέβαια ρητορικό ο τίτλος. Γιατί έχετε πει μέσα. Θέλει μηχανοκίνητες και θεθωρακισμένες μονάδες, αλλά κυρίως θέλει ομογενές υλικό, ομογενοποιημένο υλικό και άρματα μάχης, ούτως ώστε να αναλάβει επιθετική πρωτοβουλία και να ανακτήσει τα εδάφη αυτά. Εγώ δεν είπα αν πρέπει να γίνει αυτό, ούτε αν θα επιτευχθεί αυτό, έτσι. Όχι, κάνατε στρατιωτικά μια εκτίμηση. Άλλωστε, στο ίδιο άρθρο λέτε ότι το 20% του εδάφους Ουκρανίας, μιας από τις μεγαλύτερες σε έκταση στη Δύση, έχει τεθεί υποκατάληψη από τη Ρωσία και αυτό το ξεχνάμε όλοι. Κατέχεται από τη Ρωσία. Αυτό δεν είναι. Μιλάμε για να ανακαταληφθούν από τις Ουκρανικές δυνάμεις. Που θέλω να σας πω όμως για τα Leopard, για να απαντήσω στον φίλο μας που είναι στη Μεγάλη Βρετανία, είναι ότι κάποιες χώρες οι οποίες πρωτοστατούν εναντίον της Ρωσίας και είναι αυτοί οι οποίοι ανησυχούν, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών για τον ρωσικό αναθεωρητισμό, όπως θεωρείται η πολιτική της Ρωσίας και η στρατηγική στην Δύση, θέλουν να δώσουν άρματα Leopard στην Ουκρανία. Προσέξτε όμως, για να δοθούν όμως, επειδή ο τελικός χρήστης η Γερμανία τα εξήγαγε με την προϋπόθεση να μείνουν εκεί και όχι να πάνε. Πρέπει να τη δώσει δηλαδή την άδεια εξαγωγής από παραδείγματος χάρη Λιθουανία ή από Πολωνία ή από Φιλανδία. Πρέπει να την δώσει την άδεια η Γερμανία. Και αυτή τη στιγμή, παρεπιπτόντως να σας πω, γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα στη Γερμανία. Μπορώ να σας πω, έχει πάρει και όρια πολιτικού διχασμού. Στα κανάλια, στις εφημερίδες, στα κοινωνικά δίκτυα, αν πρέπει να δοθούν αυτά ή όχι. Πάντως, η Ουκρανία χρειάζεται, κατά την άποψή μου, κοντά στα 700, 800 έστω και 1000 άρματα μάχης, όχι τόμα, άρματα μάχης, για να μπορέσει να κάνει αυτό το οποίο είπαμε. Άρα λοιπόν, εμάς δεν μας ακουμπάει αυτά και δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε. Όχι, δεν νομίζω, δεν υπάρχει τέτοια πίεση για την Ελλάδα, αλλά η όλη ιστορία είναι για τις χώρες οι οποίες θέλουν. Και ξέρετε γιατί μιλάμε. Για 40% άρματα. Δεν σώζεται αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά, και κλείνω εδώ, ούτε η Αμερική θέλει να δώσει άρματα Abrams που έχει πάνω από 3.000 περίσευμα, πλεόνασμα μάλλον, συγγνώμη, στο πλωστάσιό της και στις αποθήκες της, διότι αυτά αν πέσουν στα χέρια των Ρώσων θα αποκαλύψουν πολλά σημαντικά τεχνολογικά εντός εισαγωγικών μυστικά και πληροφορίες οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν αργότερα εναντίον τους. Έρχομαι στα καθαυτού ελληνοτουρκικά και θέλω να σας ξεκινήσω και ζητώ το σχόλιο σας και ως παρατηρητήριο πλέον, διότι εδώ παίρνουν κάποιο ανησυχητικό ρυθμό τα δημοσιεύματα. Δεν στέκομαι στο τι λέει ο κάθε Τούρκος αναλυτής, στέκομαι όμως στο τι λέει ο κάθε Τούρκος επίσημος. Και όταν είναι ο Ιμπραήμ Καλίν, που είναι ουσιαστικά το δεξί χέρι του Ερντογάν, αυτό είναι το πραγματικά δεξί χέρι του Ερντογάν, και λέει ότι υπάρχει τρόπος να καθίσουμε κάτω, να συνομιλήσουμε, να απεκτονωθεί η κατάσταση με βάση τα όσα συμφωνήσαμε με την κυρία Μπούρα στις Βρυξέλλες. Το οποίο επίσης το μάθαμε από διαρροές, δεν το μάθαμε από την ελληνική πλευρά, ότι υπήρξε αυτή η συνάντηση. Το ερώτημα εδώ, κύριε Λουκόπουλε, σε συνδυασμό με τις διαρροές που μείναν διαρροές περί επέκταση των χωρικών υδάτων 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης και μόνο νοτίως, όχι ανατολικός και βορείος, άλλο αυτό πάλι, μήπως τελικά έχουν βάση αυτά που λέει ο κύριος Καλίν και εν πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται μια διευκρίνηση από την ελληνική πλευρά? Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι το δεξί χέρι. Θα έλεγα είναι το έτερος, όπως το λέμε εγώ, δηλαδή το alter ego του Τούρκου Προέδρου. Ο κ. Καλίν δεν είναι όποιος και όποιος. Σας παρακαλώ, μία έτσι πρόταση να πω. Είναι αυτή τη στιγμή η κορφή και ο ανταυτού. Διατυπώνει με πολύ διαφορετικό τρόπο και με διπλωματικό τρόπο τις σκέψεις
ή τις μπρουτάλα, το πούμε, εκφράσεις του Προέδρου. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, το ότι έθεσε το θέμα ότι έχουμε συμφωνήσει και δεν έχει βγει κανείς να πει τι συμφωνήσαμε, ρε παιδιά, συγγνώμη για την λαϊκότατη της έκφρασής μου, τι συμφωνήσαμε, να πούμε τι συμφωνήσαμε. Ή τι έχουμε συμφωνήσει δεξιό-αριστερά, είτε λέγεται Τσίπρας είτε λέγεται Μητσοτάκης, κύριε Σαχίνη. Εντάξει, αλλά ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης κυβερνά τώρα. Για τα πριν έχουμε πει, κύριε Λουκόπουλε, και μαζί, αλλά τώρα κυβερνά ο Μητσοτάκης. Να μην μπερδευόμαστε. Καλά κάνετε, καλά κάνετε και μου το λέτε. Και όπως είναι. Και γιατί το σφυρίξανε όντως εκεί. Άρα, δύο πράγματα θέλω να πω σε αυτήν την, δεν ξέρω αν είναι γερμανική πρωτοβουλία και ποιος ζήτησε εντός εισαγωγικών τη διαμεσολάβηση της Γερμανίας. Και ξέρετε ποιος είναι αυτός. Αυτός που παρευρέθηκε είναι διπλωμάτης, έμπειρος διπλωμάτης Γερμανός, σύμβουλος του Σόλτς και ήταν πρώην πρόσβης στην Αθήνα. Αυτός που έκανε τη συνάντηση στην γερμανική αντιπροσωπεία. Πάμε τώρα στο άλλο. Πρέπει να μας πει η κυβέρνηση, έχω τοποθετηθεί σε αυτό και έχω πει πολλές φορές, όντως κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται ιδιαίτερα στο διπλωματικό πεδίο και μακριά. Δεν είναι θέμα μυστικής διπλωματίας όπως έχει αναφερθεί με τη σημασία που έχουμε δώσει στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά όσα πριν από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και όσα επακολούθησαν. Είναι θέμα ότι κάποια γίνονται εκεί. Αλλά το πρώτο ερώτημα είναι γιατί έχουμε την πληροφόρηση από την Τουρκία και μετά και πάλι δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα από την Ελλάδα. Το δεύτερο είναι, βγαίνει ο κ. Καλίν και μας λέει τι έχουμε κάνει. Έχει τοποθετηθεί η κυβέρνηση. Εγώ δεν έχω δει. Μήπως έχετε δει εσείς επ' αυτής της δηλώσεις του κ. Καλίν. Όχι. Αν υπήρξε συμφωνία. Δεν έχουμε δει. Αυτό είναι. Αρχίζω τώρα πλέον και ανησυχώ. Για ποιο λόγο δεν ξεκαθαρίζεται τι είναι. Και το τρίτο, το βασικό που θέλω να σας πω, και δεν είναι για την κυρία Μπούρα. Δηλαδή, χάθηκε ένας διπλωμάτης ή υψηλά ιστάμενο πρόσωπο ή έμπειρος στα ελληνοτουρκικά να συναντήσει τον κύριο Καλίν. Η κυρία Μπούρα ήταν για 15 χρόνια, ναι μεν, μία, αλλά προσανατολίστηκε στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το θέτω ως προβληματισμό με την ευκαιρία της ερώτησής σας. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, και αυτή η συζήτηση για τα 12 ναυτικά μίλια που πολύ της διαρροής ήταν και τελικά μείναμε με τη διαρροή και μόνο για νότια της Κρήτης. Προσέξτε, μόνο για νότια της Κρήτης. Ανατολικά και βόρεια δεν υπάρχει. Αυτό επειδή... Πώς το αναλύετε εσείς? Νομίζω το έχουμε συζητήσει. Όντως φαίνεται ότι έγινε κάποια διαρροή. Και μάλιστα έγινε μια διαρροή με σκοπό να υπάρξει αργότερα ένα αφήγημα νίκης. Προσέξτε τι σας λέω. Αφήγημα νίκης. Δεν ξέρω εγώ πώς συμμαζεύτηκε μετά ή τι έχει δημιουργήσει. Ή αν έχει σχέση με το προηγούμενο σας ερώτημα. Τι έχουμε συμφωνήσει για να αποφύγουμε τις εντάσεις. Και τις εντάσεις ποιος τις κάνει? Η Ελλάδα τις έχει κάνει, δημιουργεί εντάσεις. Ή η Ελλάδα δημιουργεί ένταση εάν ασκήσει νόμιμο δικαίωμα, όχι κυριαρχικό που είπε ούτε ο κύριος Αποστολάκης, ούτε ο κύριος Πρωθυπουργός. Δεν είναι κυριαρχικό, άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος ή επέκταση. Είναι άσκηση νομίμου δικαιώματος μονομερούς επέκτασης. Τελεία και παύλα αυτό θέλω. Βλέπετε ότι σεωρεύονται πολλά και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και μία δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας, άριστου γνώστη όμως των γεωπολιτικών, πριν ήταν στις γεωπολιτικές αναλύσεις, του κυρίου Συρίου για τα F-16. Μια δήλωση που έχει σηκώσει πολλή κουβέντα και με πολλές επισημάνσεις, μία εξ αυτών έγινε και από εσάς, ότι δεν ετέθη με τον τρόπο που ετέθη. Εγώ δεν θα μπω στο αν ήταν λαγός ή δεν ήταν, που λέει η αντιπολίτευση. Δεν ετέθη όμως το βασικό. Υπό ποια προϋπόθεση, αν πάρουν οι Τούρκοι τα αναβαθμισμένα F-16, όπως λέει και ο γερουσιαστής Μενέντες και η ελληνική ομογένεια, μπορούν να τα πάρουν. Αυτό δεν ετέθη και είναι ένα κρίσιμο κομμάτι. Όταν αυτό παρακάμπτεται και έχεις μια δήλωση από έναν πολιτικό, κύριε Λουκόπουλε, ο οποίος η αλήθεια είναι δεν είχε τη γραμμή, θα το πω, τολμώ να το πω, τη φοβική, υπάρχει ένα θέμα. Πρώτα απ' όλα, η δήλωση αυτή, κατά την άποψή μου, τον σέβομαι τον κύριο Συρίγο, το βιβλίο του Ελληνοτουρκικές Σχέσεις είναι για όσους εμείς είμαστε αναλυτές δίπλα μας στο γραφείο μας, πολλές φορές ανατρέχουμε. Σωστά. Ούτε μπορεί να βρεθεί κάποιος που να απαξιώσει τη συνολική του προσφορά αυτή τη στιγμή και στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στην κοινότητα των αναλυτών και κυρίως
στο τι προσφέρει στα ελληνοτουρκικά, που θα έβλεπα πολύ πιο σωστά αν δεν είχαν κάποιοι αντιρρήσεις να ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών σε κάποια θέση. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μας εμποδίζει να κρίνουμε και να επικρίνουμε εάν θεωρούμε ότι κάτι έγινε λάθος. Η δήλωση του κυρίου Συρίγου, ανεπιφύλακτα σας το λέω, ήταν απολύτως λανθασμένη και ατυχέστατη, για να μην πω κάτι άλλο. Για ποιο λόγο? Διότι αποστέρησε σε δημόσιο λόγο. Δεν είναι ένας αναλυτής όπως είμαι εγώ. Μπορώ να κάνω λάθος ή μπορώ να πω κάτι άλλο. Και δεν έγινε τίποτα. Είναι ένας υπουργός της ελληνικής κυβερνήσεως. Και αποστέρησε από όλους εκείνους το βασικό επιχείρημα ότι η προϋπόθεση για να δοθούν F-16 στην Τουρκία είναι να αλλάξει συμπεριφορά, δηλαδή η επιθετική συμπεριφορά, να σταματήσει τις υπερπτήσεις, την αμφισβήτηση κυριαρχίας και όλο το εξής. Αυτό χρησιμοποιείται ως επιχείρημα από τους 10-20 πόσο είναι βουλευτές και γερουσιαστές υπό την ηγεσία του κυρίου Μενέντες. Αυτό είναι. Αυτό αποστερήσαμε και καταλαβαίνω σε ένα σημείο και τη βιαία αντίδραση του κυρίου Ζεμενίδη, νομίζω, ο οποίος δήλωσε ότι αυτά είναι ανοησίες. Εγώ όμως θέλω να σας πω δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε. Το πρώτο είναι ότι αυτό, όπως είπαμε, αποστερείται, αλλά μη βασκαλιζόμαστε, δηλαδή το επιχείρημα, και δεν το περίμενα αυτό από τον κύριο Συρίγο, ότι η Τουρκία είναι καλά να μείνει στο δυτικό στρατόπεδο, ούτως ώστε να ελέγχεται. Έχει δείξει δηλαδή ότι το δυτικό στρατόπεδο ελέγχει την αυτονομημένη πλέον Τουρκία. Ναι, από την Κύπρο και μετά έχει δείξει πόσο την ελέγχει. Αυτό θέλω να σας πω. Και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Διότι με την διαπεριφερειακή της πολιτική έχει φτάσει ένα σημείο το οποίο είναι πραγματικά δηλαδή ανεπηρέαστη. Και το λέει. Το άλλο στοιχείο είναι ότι η Τουρκία έχει πει ότι εγώ θα τα πάρω, αλλά χωρίς κανέναν όρο για τα F-16. Άρα θέλω να σας πω από εκεί και πέρα, όταν μάλιστα είναι κάποιος υπουργός κυβερνήσεως και αργά ή γρήγορα, και ίσως και αύριο μεθαύριο, αυτό θα χρησιμοποιηθεί και από την Τουρκία και από τους αντιπάλους μέσα στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Θα πει, η ίδια η Ελλάδα, υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης, δεν έχει σημασία αν είναι υφυπουργός παιδείας, δήλωσε έτσι ακριβώς. Δεν ανέφερε καθόλου αυτή την προϋπόθεση. Και μάλιστα δήλωσε, αυτό είναι το επιχείρημα, το βασικό, σας το λέω εγώ, των εντός εισαγωγικών φίλων της Τουρκίας ή αν θέλετε και του τουρκικού λόμπου, ότι η Τουρκία πρέπει να μείνει στο δυτικό στρατόπεδο. Άσχετα αν έχει τοποθετηθεί η βασική της στρατηγική είναι στις δύο βάρκες. Και Δύση, δεν θέλει να φύγει από τη Δύση, έτσι μπορεί και ενεργεί, και Ευρασία και Ρωσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέει εδώ ο φίλος, θέλω να τα ακούσετε ερωτήματα, να δώσετε μια γρήγορη απάντηση. Ο φίλος ο Νίκος λέει δεν είναι μόνο ένας υπουργός, είναι και με χαρτοφυλάκιο εντελώς άσχετο με τα ζητήματα τα οποία ο ίδιος επιλέγει να φέρνει στη δημοσιότητα, πράγμα που μοιάζει πολύ περίεργο. Αν μη τι άλλο, άλλος φίλος λέει εδώ ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν με τους Γερμανούς να μεσολαβούν, με την κυβέρνηση να σιωπά, με τους Τούρκους να καρφώνουν και λαμβάνοντας υπόψη και το ιστορικό υπόβαθρο των σχέσεων Τουρκίας-Γερμανίας και τις επιπτώσεις που είχε αυτή στα ελληνικά ζητήματα, τι πιστεύει πραγματικά ο κ. Λυκόπουλος που συμβαίνει εδώ? Μιλάμε μόνο για διαπραγματεύσεις και συζητήσεις επί χάρτου ή υπάρχουν εξελίξεις που σύντομα θα δούμε όπως ερβιριστούν επί του πεδίου? Και τέλος, ο φίλος ο Γιάννης, κύριε Λυκόπουλε, με δεδομένο ότι έχουμε, είναι παρεμφερές, σειρά μυστικών συναντήσεων εν απουσία διπλωματών του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της τουρκικής, και με επίσης δεδομένο ότι η Τουρκία μας απειλεί εκ νέου με πόλεμο αν διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, τι οφείλει κατά τη γνώμη σας να πράξει η ελληνική κυβέρνηση εν ονόμα του ελληνικού λαού? Το πρώτο πάνω, θα απαντήσω συνολικά. Το πρώτο θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν έγκυρες τοποθετήσεις από πλευράς κυβερνήσεως μας επιτρέπει εμάς να σκεφτούμε οτιδήποτε ή να είμαστε καχύποπτοι. Αυτό είναι το ένα. Άρα πρέπει να είναι ενεργητική ενημέρωση για να τη διαχειρίζεται σωστά η κυβέρνηση και να μην αφήνει παραδείγματος χάρη το Λυκόπουλο ή οποιονδήποτε άλλο να λέει αυτό το οποίο πιστεύει και να έρει οποιοδήποτε άλλη καχυποψία. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το άλλο το στοιχείο είναι ότι έχουμε φτάσει στο σημείο, δηλαδή
Αν θυμάστε, είχα τοποθετηθεί και είχα πει όταν ο Ερντογάν μίλησε για επίθεση κατά της Αθήνας, το θυμάστε αυτό, με τον Ταϊφούν, τον οποίο εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η υπόθεση Ταϊφούν είναι ένας πυραυλικός ψυχολογικός πόλεμος παρά ουσιαστικός πόλεμος, αλλά δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Έγραψα ότι η Ελλάδα πρέπει να πάρει αυτή την ευκαιρία, αυτή την ευκαιρία, και μετά ήρθε και η επικαιροποίηση του Κάζους Μπέλι, και να φτάσει στα διεθνή φόρα, να φτάσει στο ΝΑΤΟ, ακόμα και να επικαλεστεί το άρθρο 4 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, του ΝΑΤΟ δηλαδή, ούτως ώστε να θέσει τους συμμάχους όλους πρώτων ευθυνών τους. Δεν θα έβγαινε απόφαση, αλλά θα έθετε πρώτες αποφάσεις. Εσείς ακούσατε κάποια ενέργεια, υπόθηκε κάτι, μήπως επειδή επρόκειτο να συναντηθεί η κυρία Μπούρα με τον κύριο Καλίν και δεν θέλαμε να τροπιλήσουμε αυτό το καλό πνεύμα που αδιαφυσβήτητα διάβλοι επικοινωνίες πρέπει να υπάρχουν, αλλά να υπάρχουν και να αποβλέπουν σε κάτι. Και το πιο βασικό, διπλωμάτες έμπειροι στα ελληνοτουρκικά. Ξαναλέω, διπλωμάτες όπως το είπατε εκεί. Το άλλο τι πρέπει να κάνουμε είναι αφενός μεν να επικαιροποιήσουμε και να προβάλλουμε πάντα την επιθετική πολιτική και τη ρητορική προς το παρόν, γιατί δεν φαίνεται από κάποια από πληροφορίες ότι υπάρχει και μια στρατιωτική ανάπτυξη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που κάνει και είναι και προετοιμασία προς την τουρκική κοινή γνώμη, να καταγγέλουμε, να διεθνοποιούμε και το κυριότερο να φανεί πλέον ότι η Ελλάδα, και τελειώνω εδώ, είναι αποφασισμένη ακόμα και σε πόλεμο να φτάσει για την προστασία της κυριαρχίας της και των ζωτικών συμφερόντων. Δεν αναφέρομαι σε κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά και των ζωτικών συμφερόντων. Αυτό θα πρέπει να καταστεί σαφές και στους συμμάχους και στους εχθρούς, κυρίως όμως στους συμμάχους και στην Αμερική, ότι θα διαλυθεί, όχι θα αποσταθεροποιηθεί, θα διαλυθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και η αρχιτεκτονική ασφαλείας που έχει η Αμερική που βλέπει στην περιοχή μας. Ένα σκεπτόμενος πονηρά δημοσιογράφος θα σας ρωτήσει ακούγοντάς σας, κύριε Λουκόπουλε, και γιατί δεν πάμε σε επέκταση των χωρικών υδάτων μας στα 12 ναυτικά μίλια ενιαία και όχι σαν το σαλαμάκι φέτα-φέτα, ενιαία, ούτως ώστε ταυτοχρόνως να ζητήσουμε και την ενεργοποίηση του αμυντικού άρθρου της συμφωνίας με τη Γαλλία. Διότι όταν θα είναι 12 τα ναυτικά μίλια, είναι θέμα κυριαρχίας. Εάν το πλήξει, ο σύμμαχος με βάση το σύμφωνο οφείλει να συνδράμει. Γιατί δεν το κάνουμε έτσι? Εδώ θα σας απαντήσω όχι για να θεωρηθεί υπεκφυγή. Είμαστε έτοιμοι πρώτα απ' όλα εμείς με μελετημένες 10 κινήσεις εμπρός. Σε κάθε περίπτωση, εάν είμαστε έτοιμοι, βεβαίως και πρέπει να το κάνουμε τώρα. Δεύτερον, είναι ο ελληνικός λαός έτοιμος, κύριε Σαχίνη? Έχει προετοιμαστεί κατάλληλα? Εγώ δεν θα τον προετοιμάσω, ούτε εγώ ούτε εσείς. Ποιος θα τον προετοιμάσει? Αυτή είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, της κυβέρνησης, αλλά και όλης της πολιτικής ηγεσίας του τόπου, για να τον προετοιμάσει. Δεν βλέπουμε τι έρχεται. Και το κυριότερο είναι, έγραψα κάτι εχθές. Είναι άλλο η αποτροπή του πολέμου και άλλο η αποφυγή με κάθε θυσία. Διότι ο αντίπαλος θα σε πάει τόσο σπρώχνοντα στα σκηνιά που κάποια στιγμή θα είναι νομοτελειακή εξέλιξη ο πόλεμος. Λέει εδώ ο φίλος Μοσικάριο, ρωτήστε τον κύριο Λουκόπουλο, πώς λέει τη φράση «θα διαλυθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ» όταν η Ελλάδα δεν έχει βγει, δεν έχει δηλώσει ότι σε περίπτωση που γίνει κάτι με την Τουρκία εμείς θα φύγουμε από το ΝΑΤΟ? Δεν το λέει έτσι ο κύριος Λουκόπουλος. Ο κύριος Λουκόπουλος λέει ότι θα στείλει το μήνυμα η Ελλάδα ότι θα γίνει κόλαση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, άρα πάπα η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Αυτό εννοεί ο κύριος Λουκόπουλος. Ακριβώς αυτό το επιβεβαιώνω. Καλό είναι το ερώτημα, όπως θέθηκε σκόπιμο για να διευκρινιστεί αυτό το οποίο είπαμε. Όταν δύο χώρες εμπλακούν σε πόλεμο του ΝΑΤΟ, καταλαβαίνετε ότι θέλει άλλα 30 χρόνια μετά για να αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία. Αυτό ακριβώς λέω. Η Ελλάδα όχι, δεν πρέπει να φύγει από το ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, είναι γεωπολιτικό δεδομένο, δεν αμφισβητείται, αλλά αυτό πρέπει να καταστεί. Και ιδιαίτερα
αυτό το οποίο πρέπει να πούμε, οι εντάσεις αυτή τη στιγμή, οι οποίοι προκαλούνται από την Τουρκία. Δεν προκαλείται από την Ελλάδα. Δηλαδή αυτό δεν καταλαβαίνω που είπε να αποφύγουμε εντάσεις. Το να αποφύγουμε εντάσεις που λέει ο κ. Καλίνης σημαίνει ότι μη μας εμποδίζεται όταν κάνουμε υπερεπτήσεις, μη μας εμποδίζεται όταν φτάνουμε εμείς στα χωρικά σας ύδατα, μη μας εμποδίζεται όταν σας λέμε όλα αυτά τα οποία λέμε. Μη μας καταγγέλλετε εκεί, μη μας καταγγέλλετε. Ο οποιοσδήποτε διάλογος για την Τουρκία είναι προσχηματικός. Κύριε Σαχίνη, η Τουρκία επιδιώκει, νομίζω το είπε και ο κύριος Σταθακόπουλος, δεν τη διαβάζουμε ακόμα, μετά από τόσα χρόνια δεν τη διαβάζουμε. Επιδιώκει απόλυτη συνθηκολόγηση της Ελλάδος. Το είπε και ο Ερντογάν. Καθίστε ήσυχα και δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Απόλυτη συνθηκολόγηση και δορυφοριοποίηση. Θέλω να κλείσουμε με μία επισήμαση του κυρίου Γιώργου, ο οποίος είναι και... ένα αποστρατή στην πολεμική αεροπορία, μου γράφει εδώ. Ρωτήστε τον κύριο Λουκόπουλο, του λέει κάτι το γεγονός ότι η Τουρκία βρίσκεται στην ένατη θέση στην ετήσια αμερικανική έκθεση για την αεροπορική ισχύ των κρατών και με τα drones, αφήνοντας πίσω πολλές ευρωπαϊκές δυνάμεις αλλά και την Ελλάδα. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή για την αεροπορική ισχύ, η Τουρκία είναι στην ένατη θέση, η Ελλάδα είναι στη 17η και το Ισραήλ στη 19η. Του λέει κάτι. Αυτό το ερώτημα θα πρέπει να το θέσουμε σε κάποιους, λυπάμαι κιόλας, και συναδέλφους μου και κάποιους άλλους διεθνολόγους και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνετε που αναφέρομαι, οι οποίοι, τι λένε, έχουν απαξιώσει τελείως τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, το είχα γράψει και αυτό, έχουν δημιουργήσει μια εικονική πραγματικότητα και από τώρα... Τώρα, όχι όταν θα ολοκληρωθούν ούτε τα προγράμματα Viper, ούτε θα ολοκληρωθεί η παραλαβή του Ραφάλ, μιλούν για αεροπορική υπεροχή, αεροπορική κυριαρχία. Ο συνάδελφος γνωρίζει πολύ καλά τη διαφορά, αδιακρίτως το λένε. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να ρωτήσουμε όλους αυτούς που θεωρούν ότι η Τουρκία έχει πέσει, ενώ η Ελλάδα πάτησε το κουμπί και μέσα σε ένα χρόνο έγινε υπερδύναμη. Και το τελευταίο που γνωρίζει πολύ καλά ο συνάδελφος, το εξής. Ότι στις πρόσφατες επιχειρήσεις που κάνανε οι Τούρκοι στη Βόρεια Συρία και στο Βόρειο Ιράκ, ναι μεν δεν είχαν αντιαεροπορική άμυνα, αλλά δεν θα πω εγώ αυτό, τι κάναν, μεταστάθμευσαν εκεί 50 αεροσκάφη με ένα σημαντικό αριθμό εξόδων. Δηλαδή μπορούσαν και υποστηρίζαν επιχειρήσεις και σηκωνόντουσαν και προσγειωνόντουσαν και ξανασηκωνόντουσαν, να το πω πιο απλά και για τους λοιπούς, ενώ ταυτόχρονα είχαν μετασταθμεύσει τους γνωστούς αριθμούς στα προωθημένα αεροδρόμια της Μπαντίρμα, του Μπαλίκεσιρ και του Ντάλαμαν. Αυτό τα λέει όλα. Κλείνοντας, κύριε Λουκόπουλε, έχετε εδώ πολλές ευχές από πολύ κόσμο και έχετε και μια επισήμανση από το φίλο το Δημήτρη από τη Φλόρινα. Ποια χώρα μέλος, κύριε Λουκόπουλε, λέει, του ΝΑΤΟ θα επέτρεπε τέτοιου εύρους φωτογράφηση στρατιωτικών θέσεων, δομών και συλλογή πληροφοριών χωρίς να ανοίξει ρουθούνι? Θέλω να πω, η συνεχής αυτή κατάσταση υπερπτήσεων μήπως στρατηγικά μας κοστίσει τελικά? Έχει δίκιο που το ρωτάει. Με συγχωρείτε. Και το λέει. Και θέλω να πω εγώ το εξής. Ότι εντάξει, η στρατηγική των υπερπτήσεων και των παραβιάσεων έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια και δεν μπορεί αυτόματα να γίνει. Αλλά κάποια στιγμή, ιδιαίτερα με τα μη επανδρομένα, θα μπορούσε να σταματήσει. Αλλά ξαναλέω, με την προϋπόθεση, γιατί αυτό το ένα θα φέρει το άλλο, με την προϋπόθεση η υπεύθυνη ελληνική κυβέρνηση να έχει μελετήσει 10 κινήσεις μπροστά, εναλλακτικά σχέδια, συνεννοήσεις με αυτούς που θεωρεί συμμάχους. Κατ' ουσίαν, εκτός από το ΝΑΤΟ, σύμμαχο, συνδεόμαστε με συμμαχία μόνο με τη Γαλλία, η οποία προβλέπει ειδική ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, ούτε με το Ισραήλ, ούτε με την Αίγυπτο, επειδή ακούμε για συμμαχίες. Άρα λοιπόν είναι ένα σημαντικό στοιχείο που κάποια στιγμή, λέτε τώρα, θα μου πει ο φίλος, τι λέτε και εσείς βραδικά, κάποια στιγμή αυτό θα έπρεπε να σταματήσει. Αλλά εγώ θέλω να θυμίσω ότι εκεί δεν είναι η παραβίαση της κυριαρχίας μας. Να το θυμίσω λίγο στον κύριο Γεραπετρίτη που είχε πει ότι η κόκκινη μας γραμμή είναι η παραβίαση της κυριαρχίας μας, που σημαίνει κάτω από τα 6 ναυτικά μίλια. Μάλιστα. Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω και για τις απαντήσεις σε άμεσο χρόνο στους ακροατές σήμερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Λουκόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.